Να περάσει παρακαλώ ο Βασίλης. Ανίτα μου, κοίτα μου, είμαι ο Βασίλης. Είμαι παρθένος, δεν έχω κάνει σχέσεις. Βρήκα μια κοπελίτσα από το Facebook και ψάχνω μισή ώρα στην παραλία να την βρω και δεν ήρθε. Και θέλω να δώσουμε μισή ώρα διορία στην κοπέλα. Έλα, έλα εδώ, να εμφανιστεί. Θα τα βρούμε όλα. Είσαι πολύ κομψή. Ευχαριστώ. Γραβατούλα, πώς είναι, καλή. Δυνατός. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, βρήκα μια κοπελίτσα που λες εκεί στο Facebook. Ναι. Και μου άρεσε, την ερωτεύτηκα. Αλλά... Εσύ facebookάρεις γενικότερα, μπαίνεις. Δεν έχω πολύ καιρό. Εντάξει, έχω τώρα λίγο ένα χρόνο περίπου. Ωραία. Που και τη γνωρίζεις και... αυτή την κοπέλα στο Facebook. Την γνώρισα στο Facebook, βεβαίως, ναι. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ναι. Αλλά δεν είδα το πρόσωπό της όμως. Είδα όμως τα ακάλη της. Είδα πόσο όμως... Πώς, φίλε, δεν είδες το πρόσωπό της. Αφού το έκρυψε, σου λέω. Δεν εμφανίστηκε. Το πρόσωπο. Δεν το έπαλε. Στη φωτογραφία δεν το έδειξε. Έδειξε τα. Τα μόνο σωματικά σώμα. Της σκάλη. Αυτά. Ανταλλάξαμε φωτογραφίες. Μόνο μηνύματα. Σώμα. Μόνο σώμα, ναι. Και γυμνό σώμα. Εντάξει. Είδα δηλαδή ωραία πράγματα. Είδα όλα δηλαδή. Αλλά δεν είδα. Μόνο έστειλα κιόλας κι εγώ. Κατάλαβες. Προσπάθησα δηλαδή. Δηλαδή εμφανίστηκε εκείνη, σου έκανε έτοιμα φιλίας. Να σου πω. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι της αρέσω και ότι θέλει να βρεθούμε. Μάλιστα. Και εγώ ανταποκρίθηκα. Λέω, μάλιστα, είχε και πολύ ωραία φωνούλα. Και φωνή της με άγγιξε δηλαδή. Μάλιστα. Αισθάνθηκα μέσα μου πολύ ωραία. Λέω, όπα, λέω, κάτσε. Και λέω, δηλαδή, εσένα δεν σε ενδιαφέρει να μιλάς με πρόσωπο και με σώμα μιλάς μόνο, δεν έχεις θέμα. Κοίταξε να δεις, από το σώμα ξεκινάμε, ναι. Στο πρόσωπο είναι τα χαρακτηριστικά, εμφανίζεται δηλαδή η αίσθηση, δηλαδή αυτό που σου κάνει κλικ που λέμε. Αυτό το ακέφαλο που γνώρισες στο Facebook. Ακέφαλο, πρόσεξε να δεις, μην μπερδεύεσαι. Όταν λέμε ακέφαλο, εσύ που το λες δηλαδή, εγώ... Στο προφίλ της είδα ότι κανονικά το σώμα της μια χαρά ήταν. Υπήρχε κεφάλι κανονικά. Ναι, απλώς δεν είδα τα μάτια της. Κατάλαβες. Τα μάτια δεν έβλεπα. Στα βίντεο και στις φωτογραφίες δεν είδα πρόσωπο. Μάλιστα. Στο προφίλ είδα κανονικά. Πώς. Μια χαρά και πολύ όμορφη ήταν. Με μαγιό και όλα ήταν σένια. Ωραίο πρόσωπο είχε με μαγιό, ε. Πολύ καλή, ναι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και ειδικά μετά όταν είδα και τα υπόλοιπα, άστα να πάνε Ανίτα, έπαθα πλάκα δηλαδή. Γούσταρες πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Και είμαι και μόνος μου τώρα, είμαι ελεύθερος. Καλά, πάντα ελεύθερος ήσουν, πολλά χρόνια. Πάντα ελεύθερος ήσουν, ε. Πάντα, ναι, ναι. Δηλαδή λες ότι. Θα πρέπει η γυναίκα αυτή συγκεκριμένη, ναι. Το ακέφαλο που γνώρισε στο Facebook στην αρχή και που στην πορεία είδες κάποιο μέρος του προσώπου του, έδωσες ραντεβού με την κοπέλα αυτή. Μου έκλεισε ραντεβού. Ναι. Είπε θα έρθει να με βρει, μάλιστα. Αλλά εγώ την περίμενα μισή ώρα, έψανε στις καφετέρια. Κλείσατε ραντεβού. Σε ποιο μέρος. Ναι. Στην Νέα Μάκρα, από εκεί που είμαι. Μάλιστα. Και κλείσατε ραντεβού σε μια, σε μια παραλία. Σε μια καφετέρια στην παραλία κλείσαμε. Εκεί μου είπε μια καφετέρια και εγώ πήγα και δεν εμφανίστηκε. Ναι. Έψαχνα να την βρω, ρωτούσα, λέω, μήπως την είδατε, παιδιά, τίποτα, μια κοπελίτσα έτσι ξανθούλα, μια όμορφη. Ψάχνω να την βρω και είχαμε δώσει ραντεβού και μισή ώρα με έστησε. Εσύ πάντως μισή ώρα περίμενες. Μισή ώρα περίμενα, Ανίτα μου, ναι. Μετά. Περίμενα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Κάνε γιατί ρε, μου έκλεισε ραντεβού, κατάλαβες. Ναι. Δεν είναι να πεις, εγώ δεν την πίεσα, όποτε θέλεις. Λέω πάρε το χρόνο σου, εγώ είμαι άνετος. Υπάρχει λέω... καμία περίπτωση, Βασίλη, επειδή δεν ξέραμε και πώς είναι η κοπέλα. Να πήγε, να είδε και να έφυγε. Όλα παίζουν, όλα μέσα είναι. Δεν ξέρω, σου είπα. Μετά δεν ξαναεπικοινώνησες μέσω Facebook μαζί. Ναι, αμέ, και... την ψήνω. Στο ψήσιμο είμαστε. Σου είπε ότι δεν εμφανίστηκε επίτηδες, έψαξε. Δεν σου είπε κάτι. Ναι, βεβαίως μου είπε. Αλλά τώρα μην την εκθέσουμε την κοπελίτσα, κρίμα είναι. Μου είπε κάποια πράγματα, βεβαίως μου. Άρα υπήρχε λόγος που δεν ήρθε. Ναι, υπήρχε λόγος, ναι, και σοβαρός από ό,τι κατάλαβα. Τώρα θέλεις εσύ τη συγκεκριμένη γυναίκα ή είσαι ανοιχτός γενικότερα. Εγώ θέλω τη συγκεκριμένη γυναίκα, άμα δείξει δηλαδή σε μισή ώρα ενδιαφέρον, άμα με πάρει τηλέφωνο. Θα είσαι μισή ώρα εδώ τώρα εσύ. Άμα εμφανιστεί στο τηλέφωνο, τώρα να δείξει μια ζωή ότι θέλει να βρεθούμε. Εντάξει, στείλαμε καρδούλες, στείλαμε κάποια μηνυματάκια, μου στείλε και αυτή. Από ό,τι κατάλαβα, εντάξει, μάλλον η κοπελίτσα δεν μπορεί, κάτι παίζει, δηλαδή κάπου βρίσκει κόλλημα, έχω καταλάβει. Εσύ δεν έχεις κάνει ποτέ σχέση. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Δηλαδή ούτε... Είμαι παρθένος. Είσαι παρθένος, φίλε. Όμως θέλεις μία σχέση, φίλε. Σου λείπει μία σχέση με μία γυναίκα. Μάλιστα. Πώς τη φαντάζεσαι, γιατί μου ζήτησες τη Σάρο Στόου.
Ναι, εγώ άμα... τη Sharon Stone δεν μπορώ να την πάρω από το Hollywood να τη φέρω εδώ. Εντάξει, δηλαδή, να μοιάζει τη Sharon Stone, δεν σου είπα γιατί γέλασε. Επίση, η Sharon Stone είναι μεγάλο κοριτσάκι. Αν δει μια παρόμοια να μοιάζει τη Sharon Stone. Και α μην είναι Sharon Stone, αλλά α είναι ξέρω εγώ την πελούτσι. Πε σου γενικά οι ξανθιέ έχουν αδυναμία πολύ στι ξανθούλε. Πώ τη θέλει, αν δεν είναι η Sharon Stone ούτε η πελούτσι, πώ θε να είναι, ρε φίλε. Δεν θέλω να είναι χοντρή. Δεν θες το πάθος. Θέλω να είναι εμφανίσιμη, να μπορώ δηλαδή να, όταν λες να χοντρή, λέω δηλαδή... ότι έχω μια κοπέλα δίπλα μου και ότι είναι εμφανίσιμη και είναι σωστή και, κιλά, ας πούμε, και έχει τις αναλογίες, τις καμπύλες. Καλά, και εσύ δεν είσαι ο πιο αδύνατος άνθρωπος. Εντάξει, τώρα, μιλάμε τώρα, εγώ είμαι και άντρας. Εντάξει, η γυναίκα πρέπει να, να μπορεί να έχει μια φυσική εμφάνιση, όμορφη, να έχει και αυτή τα κιλάκια της. Δεν μπορεί να μην, δεν τη θέλω ψόφια. Απλώς να μπορέσουμε να... Τι σημαίνει ψόφια? Να δούμε δηλαδή έτσι λιγάκι ομορφιά, ωραία μάτια, να, και να έχει πιάσηματα, να έχει, να έχει καμπύλη, να έχει, να είναι. Μπορείς να πιαστείς από κάπου, άμα γενικά να μπορώ να πιαστώ, ναι, να μην μου κλειστρήσει στο κρεβάτι, να μάλιστα, μπορώ να τη φέρω στα ίσια, να την... Σε παρακαλώ, να κάνουμε δουλειά. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Εγώ είμαι η Μαρία, είμαι 35 ετών. Μάλιστα, Μαρία. Είδα για τον Βασίλη, γιατί ήθελα να πω ότι εμένα καταρχήν στις παρέες μου με φωνάζουν Σάρων. Αλήθεια? Ναι, είναι το παρατσούκλι μου. Τι λες, ρε φίλη, πες άμεσα Σάρων. Ναι, με φωνάζουν Σάρων γιατί μου έχουν πει ότι τις μοιάζω αρκετά. Αλήθεια? Ναι. Είμαι 1,75 ύψος, ναι, 65 κιλά. Ναι, ναι. Είμαι σχετικά δύνατη, δηλαδή τις έχω βέβαια τις καμπύλες μου. Ναι. Είμαι ξανθιά φυσικά. Και νομίζω ότι έχω, οπότε έχω καταλάβει αυτό το γατήσιο βλέμμα που έχει Σάρων. Ναι. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, τι κάνεις, καλά είσαι? Τώρα είμαι καλύτερα. Να σου πω κάτι. Να μου πεις. Μου τα είπες πολύ ωραία. Έχεις πολύ ωραίες καμπύλες που λες αυτά. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σου. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Πώς θυμάσαι τις καμπύλες μου? Ναι, εννοώ. Εντάξει, αυτό που μου λες με καλύπτει. Δηλαδή, εσύ είσαι μοντέλο τώρα. Αυτά που μου λες. Εντάξει, μοντέλο. Είμαι μια σχετικά εμφανίσιμη γυναίκα. Είμαι πολύ θελκτική γυναίκα. Μπράβος. Ωραία. Το ξέρω. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο μου το λένε στην παρέα μου. Μπράβο. Έλα, κεφάλι έχει. Είναι σαν την προηγούμενη. Όχι, okay, εγώ έχω κεφάλι. Εντάξει, εγώ περιμένω τώρα να δούμε και με την άλλη την κοπελίτσα. Μισή ώρα, δύο ώρα τη ζωή. Το ξέρω. Απλά, άμα δεν ανταποκριθεί απλά, και βλέπουμε. Άμα δεν κάτσει, να δείξει. Μπορεί και να ασχοληθούμε να. Γεια σου, Σάρων. Έλα, θα τα πείτε μετά. Γεια σου, Σάρων. Άμα This is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, let's put our hands up.